Πάμε να συναντήσουμε την υποψήφια βουλευτή στο νομό Ιωαννίνων με το ΟΚΔΕ, την κυρία Νάντια Τζόρτζη. Είναι μαζί μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του Skype. Την ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τζόρτζη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα και σε όλους τους τηλεθεατές σας και σε εσάς. Λοιπόν. Να πούμε ότι είναι η ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Και να δούμε γιατί, αναφέρθηκα στο... ως κόμμα, το ΟΚΔΕ, είναι η ΟΚΔΕ, έχετε δίκιο, για να είμαστε πιο σωστοί. Λοιπόν, γιατί κανείς να απευθυνθεί σε αυτές τις εκλογές σε εσάς και γιατί να ψηφίσει ΟΚΔΕ, κυρία Τζόρτζη, για να στηρίξει την προσπάθειά σας. Σε πρώτη φάση είμαστε μια οργάνωση που ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Τώρα το δικό μας ψηφοδέλτιο και όλα τα ψηφοδέλτια τα οποία κατεβαίνουμε σε όλη την Ελλάδα διαφέρουν από τα δεκάδες κόμματα τα οποία συμμετέχουν στις φετινές βουλευτικές εκλογές. Πρώτον, γιατί αποτελούνται αποκλειστικά από εργαζόμενους, μισθωτούς εργαζόμενους, από συνδικαλιστές, από φοιτητές, νεολαίους δηλαδή. Δηλαδή από ανθρώπους που καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και αγωνίζονται για όλα αυτά τα οποία σήμερα ημέρα έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία, τις βάρβαρες μνημονιακές πολιτικές, τη φτώχεια, την ακρίβεια και τις απειλές τις οποίες δεχόμαστε όσον αφορά το βιωτικό μας επίπεδο, αλλά και φυσικά την απειλή του πολέμου. Ένα δεύτερο πράγμα που ξεχωρίζει είναι ότι είμαστε μια ιστορική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1934 από τον Παντελή Πουλιόπουλο και φυσικά όλο αυτό το προηγούμενο, όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο εργατικό κίνημα βρισκόμασταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα σε κάθε μικρό και μεγάλο έτσι, σταθμό του εργατικού κινήματος χωρίς να κουβαλάμε προδοσίες στη σημαία μας ή χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μετανιώσει για κανένα κομμάτι της ιστορίας μας. Ένας τρίτος λόγος είναι ότι συνεχίζουμε και όλο το προηγούμενο διάστημα στα μνημονιακά χρόνια αλλά και αυτή τη μαύρη τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή και παίξαμε έναν πολύ καθοριστικό ρόλο για την αντιμετώπιση αυτών των πολιτικών με τους αγώνες εκπαιδευτικούς, με τους αγώνες των φοιτητών όπως μας έχετε φιλοξενήσει και εσείς αρκετές φορές στο στούντιό σας και φυσικά με την προσπάθεια να σε αυτή τη χώρα τον καιρό της πανδημίας και σε αυτή την επίθεση στα δημοκρατικά μας δικαιώματα η ΟΚΔΕ ήταν μπροστά και κατάφερε έτσι να σταματήσει αυτή τη βάρβαρη επίθεση. Και φυσικά ένας τρίτος λόγος για τον οποίο κάποιος πρέπει να επιλέξει την οργάνωση είναι ότι είμαστε μια οργάνωση που έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση, ένα πρόγραμμα σωτηρίας απέναντι σε αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε που απευθύνεται τους εργαζόμενους, τα φτωχάλαϊκά στρώματα και την νεολαία. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει σήμερα να αναδειχτεί από την σημερινή μας συζήτηση. Mm-hmm. Φυσικά είμαι ανοιχτή σε όποια ερώτηση έχετε. Για εσάς, για την οργάνωσή σας, ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών? Γιατί πραγματικά το κάθε κόμμα έχει το δικό του αφήγημα, τη δική του πρόταση για την επόμενη μέρα. Τι διακυβεύεται σύμφωνα με εσάς, κυρία Τζόρτζη, σε αυτές τις εκλογές? Σε πρώτη φάση να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή κάποια λύση μέσα από τις εκλογές από κάποια κυβερνητική αναλλαγή. Ο σκοπός δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι να μην υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση για μας. Δηλαδή όσοι προσπαθούν να εκβιάσουν για σταθερότητα αυτό που εννοούν είναι να συνεχίζουν αυτές τις βάρβαρες πολιτικές, να συνεχίζουν τις πολιτικές της φτώχειας, να συνεχίζουν να επιδοτούν με δισεκατομμύρια κάθε χρόνο την ελίτ και φυσικά να εξυπηρετούν χωρίς κανέναν απολύτως δισταγμό το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ σε όποιες επιδιώξεις έχουν για τη χώρα μας ή μέσα από τη χώρα μας. Εννοείται πως μια τέτοια σταθερότητα ούτε θα πρέπει να την επιζητάμε, ούτε θα πρέπει να είναι το μέλημα αυτή τη στιγμή των εργαζομένων και των φτωχών και της νεολαίας. Και μάλιστα έτσι διεκδικούν την εξουσία είτε η Νέα Δημοκρατία είτε το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ φυσικά μοιράζονται το ίδιο πρόγραμμα, μοιράζονται το πρόγραμμα των μνημονίων. Παρά τις φραστικές διαφορές τους, ο πυρήνας πολιτικής τους είναι ο ίδιος.
είναι ότι θέλουν να συνεχίζουν να αποπληρώνουν το χρέος, ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό, για πετσοκομμένους προϋπολογισμούς σε υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση και βάρβαρα αντεργατικά μέτρα και ένα τσάκισμα της εργατικής νομοθεσίας. Κανένας φυσικά δεν έχει κανένα σχέδιο επενδύσεων ή ανάταξης οικονομίας έτσι όπως ευαγγελίζονται. Και φυσικά θα πρέπει ο ελληνικός λαός να τους μαυρίσει. Ακόμα να πούμε ότι όποιος προσπαθεί έτσι να γεννήσει από άλλες μπάντες κοινοβουλευτικές αυταπάτες ή ότι υπάρχουν κάποιες ρεαλιστικές λύσεις ή ρεαλιστικές συνεργασίες, όπως ας πούμε υποστηρίζει το ΜΕΡΑ25, να πούμε ότι και ο ίδιος ο Βαρουφάκης, έτσι σαν πρόεδρος του κόμματος, είναι από τους κύριους υπεύθυνους της συμφωνίας που έγινε το 2015 και του τρίτου και χειρότερου μνημονίου, το οποίο αντιμετωπίζουμε και σήμερα τις επιπτώσεις του. Και φυσικά έτσι, παρά το γεγονός ότι προσπαθεί να παίξει στήπεδα με πολιτικές θέσεις, οι οποίες πάντα είναι ναι μεν αλλά, υποστηρίζει και δεν υποστηρίζει ιδιωτικοποίηση, υποστηρίζει και δεν υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζει και δεν υποστηρίζει αυτή τη στιγμή το πώς έχει μεταφραστεί η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, δηλαδή σε μια καταστρατήγηση έτσι, των εργατικών δικαιωμάτων. Οπότε, με άλλα λόγια, θα πρέπει να δώσουμε έτσι και καμία ψήφο έτσι, σε αυτήν ακριβώς την επιλογή. Και φυσικά έτσι για το ΚΚΕ, γιατί πολλές φορές μας γίνεται η ερώτηση ποια είναι η διαφορά σας τελικά από το ΚΚΕ. Πέρα από το γεγονός ότι η στάση του μέσα στους αγώνες διαχρονικά έχει υπάρξει προδοτική, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια ήταν αρκετά διασπαστική, μπορούμε να πούμε ότι σε κέρια ζητήματα έχει ταχθεί με την αστική πολιτική. Έτσι, δύο κλασικά παραδείγματα νομίζω είναι που αρκούνε το τελευταίο διαστήματος. Το ένα είναι η ψήφιση του επιδόματος των 600 ευρώ στους ένστολους, που όποιος έχει συμμετέχει, ας πούμε, σε μια απεργία, όποιος έχει συμμετέχει σε μια κινητοποίηση, ειδικά το τελευταίο διάστημα στα Τέμπη συμμετείχαν αρκετοί, είδε ποια ήταν η στάση της αστυνομίας και πώς αντιμετώπισε τα θύματα των Τεμπών. Και ένα δεύτερο παράδειγμα είναι μέσα σε αυτό το πέρα το κίνημα, ότι αρνήθηκε να προτάξει ένα αίτημα το οποίο αγκάλιασε την ελληνική κοινωνία που διαδήλωνε και διαμαρτυρόταν ισίσωμη, το αίτημα των εθνικοποιήσεων των σιδηροδρόμων. Και φυσικά εμείς δεν το αφήνουμε εκεί πέρα. Λέμε για εθνικοποίηση της ενέργειας, για εθνικοποίηση των τραπεζών και όλων των τομέων κλειδιά της οικονομίας, σημαντικές επιχειρήσεις, πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, χωρίς αποζημίωση και κάτω από εργατικό έλεγχο, για να μπορεί να υπάρξει μια πραγματική ανάταξη της οικονομίας. Και φυσικά, άμα θέλετε έτσι, να πούμε και κάποια άλλα στοιχεία του προγράμματός μας που νομίζω ότι θα διαλευκάνουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας βοηθάει πολύ η σύνδεσή σας, κυρία Τζόρτζη. Είναι κρίμα πραγματικά, γιατί δεν είναι πολύ καλή η σύνδεση. Οπότε, καλό θα είναι να μείνουμε σε αυτά και ίσως να έχουμε την ευκαιρία κάποια άλλη στιγμή να τα ξαναπούμε. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ και ένα κάλεσμα να ακούγομαι. Παρακαλώ. Στις 17 του μήνα υπάρχει η δεύτερη προεκλογική εκδήλωση που κάνουμε σαν οργάνωση, ανοιχτά στη Σκάλα, στο Θεατράκι, 6 ώρα το απόγευμα. Η προηγούμενη μας εκδήλωση είχε μια σημαντική επιτυχία και παρακολουθήθηκε ειδικά από την νεολαία. Και φυσικά καλούμε κάθε έναν ο οποίος δεν του αρκεί απλά να ρίξει μια αντισυστημική ψήφο ή μια ψήφο του μικρότερου κακού, αλλά να επιλέξει μια επαναστατική ψήφο, μια ψήφο η οποία είναι ένα πρόγραμμα καθαρό, με καθαρές λύσεις, που δεν έχει δεχτεί κανένα συμβιβασμό, δεν γεννά καμιά αυταπάτη και φυσικά θα βρει την επόμενη μέρα σε όλους τους αγώνες και σε όλα τα κινήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και προσωπικά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.